Έχουμε τα παιδάκια μας στον υπηαγωγείο. Ναι. Πρέπει όμως κάποια στιγμή και αυτά να μεταβούν στο δημοτικό. Πώς θα γίνει αυτή η ομαλή μετάβαση, Ευάκη? Πώς εσείς οι γονείς συμβάλλετε σε όλο αυτό? Γιατί εμείς δεν θέλουμε να τα ταλαιπωρήσουμε. Θέλουμε να χαίρονται γι' αυτό και δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει και μια συζήτηση μαζί τους πριν. Για δεν να το βιώνω εγώ τώρα, αγαπημένοι μου. Ξέρω εγώ που κοιτάω, σας τους δύο. Πάει... Οι περισσότεροι γονείς νιώθουν ότι πηγαίνοντας το παιδί τους στο προνήπιο και στον υπηαγωγείο, που είναι μέρος της βασικής εκπαίδευσης, δεν γίνεται να λείπει γενικότερα το προνήπιο και τον ήπιο, είναι σαν να πηγαίνει το παιδί σε ένα παιδότοπο και να το αφήνει σε κάποιον να στο μεγαλώσουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι οτιδήποτε συμβαίνει στο προνήπιο και στον υπηαγωγείο stay on, δεν stay on προνήπιο no, 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 no. Αλλά θα πρέπει να συζητιέται με τους γονείς και να γίνεται μια επανάληψη μετά το σχολείο με τους γονείς και σε πρακτικό επίπεδο και σε θεωρητικό. Ναι, σήμερα ουσιαστικά το θέμα μας έχει να κάνει με την ομαλή μετάβαση των παιδιών από τον υπηαγωγείο στο δημοτικό. Είναι μια μετάβαση πάρα πολύ σημαντική. Εγώ που είμαι μάνα τώρα παιδιού που θα πάει στο δημοτικό. Το είπε με πόνο ψυχής, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Με πόνο ψυχής το είπε. Εγώ που είμαι μάνα. Τι έχει τραβήξει αυτή. Το νιώθω έτσι και σας νιώθω και εσάς τα παιδάκια σας ετοιμάζονται για την πρώτη δημοτικού, γι' αυτό και επέλεξα έτσι το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αυτό το πέρασμα από τη μία βαθμίδα στην άλλη είναι μια σημαντική καμπή στη ζωή των παιδιών και των γονέων. Και προετοιμάζοντας τα παιδιά μας για όλη αυτή τη μετάβαση, πέρα από το κομμάτι που πάρα πολλοί γονείς ασχολείστε με το τι πρέπει να ξέρει το παιδί μου όταν πάει στο δημοτικό, εγώ έρχομαι σήμερα να σας πω ότι τον υπηαγωγείο, καλώς ή κακώς, έχει φροντίσει για αυτά που πρέπει να ξέρει το παιδί για να πάει στο δημοτικό. Και εννοώ το κομμάτι το γνωστικό, το κομμάτι της προδημοτικής εκπαίδευσης, δηλαδή οι προμαθηματικές έννοιες, οι έννοιες, ας πούμε, οι πρώτες στη γλώσσα, στα γραμματάκια και όλα αυτά. Αυτά δεν πρέπει να σας αγχώνουν τόσο πολύ. Γιατί στην πρώτη δημοτικού και θα μάθουν να γράφουν και θα μάθουν να διαβάζουν και όλα θα μάθουν να τα κάνουν. Και πράξεις και αριθμούς και τα πάντα. Το θέμα είναι οι υπόλοιπες δεξιότητες, πόσο πολύ έχουν δουλευτεί στον υπηαγωγείο και στο σπίτι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα παιδιά. Αυτό που χρειάζονται κυρίως πηγαίνοντας στο δημοτικό είναι να έχουν δεξιότητες επικοινωνίας, να έχουν δεξιότητες γνωστικές, να έχουν δεξιότητες συναισθηματικές. Τι σημαίνει αυτό? Όσον αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί το παιδί να επικοινωνεί σε ένα πλαίσιο με τους άλλους ανθρώπους. Πώς αναπτύξει φιλίες στο μεγαλύτερο σχολείο? Φιλίες, τρόπους. Πώς θα μπορεί να μιλήσει με τους δασκάλους του, να τους απευθύνει το λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν τα παιδιά να έχουν αναπτύξει αυτό το ενδιαφέρον για πράγματα τα οποία τους αρέσουν, να μπορούν να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα και να μπορούν να επικοινωνήσουν όλα αυτά τα οποία θέλουν με ανθρώπους που ακόμα μπορεί να μην είναι για να το κάνουμε φιλελικούς. Πιο πρακτικό. Σιγά θα τους γνωρίσουν, ναι. Όμως, για να το κάνουμε πιο πρακτικό, έχουμε ετοιμάσει τις αιτητικές κάρτες εδώ με τη βοήθεια της Εύης και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γονείς για να δουλέψουμε το κομμάτι της επικοινωνίας με τα παιδιά μας μετά το σχολείο. Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα, όσον αφορά τις δεξιότητες επικοινωνίας και τις γενικές γνώσεις, εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Αρχικά, μπορούμε να διαβάζουμε με τα παιδιά μας στο σπίτι πολλά παραμύθια, να τα βοηθάμε να μας εξηγούν διάφορες ιστορίες με δικά τους λόγια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να είναι καλά και η δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία ισχύει και υπάρχει. Βέβαια. Μέσα στα περισσότερα προνήπια και νηπιαγωγεία. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Γιατί ένα βιβλίο πάντα βοηθάει να εξηγήσουμε και δύσκολες έννοιες, αλλά και να τις συζητήσουμε και να τις επικοινωνήσουμε στο παιδί μας διαφορετικά. Είναι πολύ ωραίο να παίζετε με τα παιδιά σας παιχνίδια με ρόλους και παιχνίδια έτσι που έχουν το στοιχείο της φαντασίας μέσα. Αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά αυτό. Κάνουμε συζητήσεις για διάφορα θέματα και συνεχώς προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο των παιδιών μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μπορούν προφορικά να εκφράζονται με μια σχετική άνεση πηγαίνοντας στο δημοτικό. Και όχι ότι δεν θα μάθουν περισσότερες λέξεις φυσικά στο σχολείο, στο επόμενο στάδιο που είναι το δημοτικό δηλαδή, αλλά να μπορούν να εκφράζουν αυτό που θέλουν με τις λέξεις που πρέπει. Πόση αξία όμως έχει να μπορούν να εκφράζουν και αυτό που αισθάνονται και που νιώθουν και να μεταπηδήσουμε έτσι συναισθηματική ωριμότητα, που και αυτό έχει αξία για ένα παιδί, να μπορεί να εκφράζει αυτό που νιώθει χωρίς να κάνει δεύτερες σκέψεις. Και να εκφράζει, το σημαντικό είναι εδώ όχι μόνο το θετικό του συνέστημα. Και το αρνητικό. Και το αρνητικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί λοιπόν εξασκούμε τα παιδιά μας στην περιγραφή συναισθημάτων. Είναι σημαντικό να κάνετε συζητήσεις με τα παιδιά σας και να τα ρωτάτε πώς αισθάνθηκαν σε μια δεδομένη στιγμή, γιατί ενδεχομένως το αισθάνθηκαν αυτό. Τι είναι αυτό το συνέστημα που βιώνουν? Είναι θυμωμένο? Τι νιώθει τώρα που είναι θυμωμένο? Είναι χαρούμενο? Τι νιώθει τώρα που είναι χαρούμενο? Μην αφήνετε μία συναισθηματική κατάσταση να περνάει έτσι. Ή μην κάνετε το άλλο που κάνουν πάρα πολλοί γονείς, επειδή το παιδί τους είναι θυμωμένο, να προσπαθούν συνεχώς να το ευχαριστήσουν και να μην αφήσουν το συνέστημα του θυμού
να φανεί και να ξεθυμάνει. Ακριβώς. Και συνεχίζουμε να παίζουμε το παιχνίδι της ζωής και το παιχνίδι της καθημερινότητας, mm-hmm. προσφέροντας τρόπους στα παιδιά. Δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρεις ότι ενθαρρύνουμε συνεχώς τα παιδιά να συμπεριλαμβάνουν μέσα στο παιχνίδι mm-hmm. που παίζουν mm-hmm. πάντα τους φίλους τους. Να υπάρχει δηλαδή μια στοιχειώδη ενσυναίσθηση του παιδιού ως προς τον κοινωνικό του ρόλο. Και τις εισάξιες, mm-hmm. το αξίες τέλος πάντων και τα δεδομένα μεταξύ του παιδιού που κάθεται δίπλα του. Βέβαια, είναι πάρα πολύ του σημαντικό. Μαθητή, φίλου και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να ενθαρρύνουμε και να του δούμε κίνητρο να βοηθάει και να εμπνέει τους άλλους με τη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε, ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που επέλεξε να βοηθήσει την αδερφή σου ή τον αδερφό σου σήμερα ή το φίλο σου, mm-hmm. το συμμαθητή σου. Και αυτό πρέπει να το λέμε στο παιδί για να καταλαβαίνει ποια είναι η σωστή συμπεριφορά. Τις κουβέντες, Χριστιανόμη, για να ξέρεις, είναι καλύτερο να γίνονται το βράδυ κάποιες από αυτές. Λίγο πριν πέσεις. Πριν τη ρουτίνα του. Μετά τη ρουτίνα μετά, του, λίγο πριν πέσεις για ύπνο, ρε παιδί μου, αφού έχει περάσει η μέρα κτλ. Στο κρεβάτι γίνονται οι καλύτερες συζητήσεις. Πάμε να δούμε τώρα, Γρηγόρη, τι κάναμε καλά σήμερα. Τι δεν πήγε σε Γρηγόρη, ναι, και πηγή έμπνευση για όλου μα. Είναι... Μπράβο. Αυτό έκανε είναι... σωστό, αυτό έκανε ναι. λάθο, να το διορθώσουμε. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει λίγο διαφορετικά. Επίσης, είναι μπράβο. Σημαντικό να ενημερώνουμε τα παιδιά μας, γιατί δεν πρέπει να μένουν αμέτωχοι για την αλλαγή, ας πούμε, στη ρουτίνα, στην καθημερινότητά τους. Αν κάτι λοιπόν έχουμε σκοπό να το αλλάξουμε, πρέπει να ενημερώνουμε τα παιδιά μας γι' αυτό και να το συζητάμε. Και είναι πολύ σημαντικό τώρα, λίγες μέρες πριν τελειώσουν, ας πούμε, τα σχολεία, πολλά νηπιαγωγεία επιλέγουν να πάνε μια εκδρομούλα. Στο δημοτικό. Αυτό από ξέρετε. Από τον Κωνσταντίνο σου. Ναι, ναι, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είναι μια. Κάνει τη μετάβαση λίγο πιο ομαλή. Δείχνει στα παιδιά ένα, το περιβάλλον το καινούριο. Τα, γνωρίζουν τα μικρότερα παιδιά να εγκληματιστούν. Πώς είναι σημαντικό, αυτό το μεγάλο πολύ. Σχολείο που μου λένε που θα πάω τελικά. Είναι τόσο μεγάλο όσο το φαντάζομαι. Τι παιδιά υπάρχουν εκεί, τι ηλικίες, πώς είναι η διαδικασία όλη αυτή, πώς είναι οι τάξεις. Γιατί. Φανταστείτε ένα παιδί στο. Πάρα αυτό πολύ. Εμείς, ας πούμε, στο πολύ. Δημοτικό δεν έχουμε συνήθως παιχνίδια. Αυτά τα παιδιά στην υπηρεσία μου συνηθίσει να έχουν. Πλαστελίνες, χρώματα. Πιο άμεση πρόσβαση ναι. είναι παραπάνω. Πιο άμεση πρόσβαση, ας πούμε, στο παιχνίδι. Ενώ στο δημοτικό αυτό κάπως δεν υπάρχει. Άρα είναι μια αλλαγή για αυτά. Έτσι. Οπότε πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο πιο ομαλή γίνεται. Από εκεί και πέρα. Γίνεται έχουμε... αυτό από τις πρωτοβάθμιες, με συγχωρείτε. Γίνεται, ναι. Γίνεται, υπάρχει αυτή. Υπάρχει, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ. Εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Α, και όλο και περισσότερο νηπιαγωγοί επιλέγουν να κάνουν έτσι μικρές επισκέψεις στο δημοτικό, στις πρώτες, ας πούμε, δημοτικού. Για παιδιά του νηπιαγωγείου περισσότερο και όχι του προνηπίου. Ναι, νηπιαγωγείου. Που είναι ένα βήμα πριν, ακριβώς, δηλαδή, το δημοτικό. Okay. Κάνει υπομονή, κράτα γερά. Κοινωνικές... Περνάει έξω από σχολεία και μου λέει αυτό θα είναι το σχολείο που θα πάω αύριο μεθαύριο, αλλά δεν μπορώ να το βάλω μέσα. Όχι, δεν είναι μικρούλη. Θα δείξουμε τα κάγκελα. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Κοινωνικές δεξιότητες επίσης πολύ σημαντικές. Και όταν λέμε κοινωνικές δεξιότητες, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται το να μπορούν τα παιδιά να λένε ευχαριστώ, να λένε παρακαλώ, mm-hmm. να ξέρουν πότε έρχεται η σειρά τους, να μην είναι τόσο πολύ ανυπόμονα, να μπορούν να ακολουθούν οδηγίες, μπορείτε να παίζετε το παιχνίδι, ας πούμε. Ο Γιάννης λέει να κάνουμε αυτό, ο Γιάννης λέει να κάνουμε το άλλο. Ούτως ώστε έτσι μέσα από παιχνιώδη τρόπο να του μαθαίνετε πώς να ακολουθεί οδηγίες με προσοχή. Επίσης είναι σημαντικό να κανονίζουμε συχνά να βλέπουμε φίλους των παιδιών μας, mm-hmm. ούτως ώστε να εξοικειώνονται με την έννοια του μοιράσματος όσο περισσότερο γίνεται. Θα ρωτήσω κάτι. Mm. Το παιχνίδι με μεγαλύτερα παιδιά, πόσο προς το καλό ενός μικρότερου παιδιού είναι? Πολύ καλό είναι το παιχνίδι με μεγαλύτερα παιδιά, γιατί και στο δημοτικό τα παιδιά συναντούν. Έρχονται σε επαφή και με μεγαλύτερη ηλικία. Επειδή υπάρχει ένα χάσμα ενδιαφερόντων γενικότερα. Ναι, υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν παιδιά που μπορούν να πηγαίνουν Τετάρτη Δημοτικό, ας πούμε, και να μπορούν πολύ εύκολα να παίξουν με παιδάκια που είναι στον νηπιαγωγείο. Και το αντίστροφο, μπορεί ένα παιδί του νηπιαγωγείου να του αρέσουν παιχνίδια που αρέσουν σε μεγαλύτερα παιδιά. Μάλιστα. Δεν το βρίσκω κακό. Εξάλλου σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα συνεργάζονται με μεγαλύτερες ηλικίες. Θα μπορούσαμε εν κατακλείδη να πούμε μία πρόταση. Πέρασε η ώρα, ρε Βάκη. Πέρασε πολύ γρήγορα. Ναι, πέρασε. Να ρωτήσω κάτι, θα έχουμε και μέρος δεύτερο. Θα έχω και μέρος δεύτερο. Μήπως να το αφήσω. Μπορείς, θα το αφήσω μπορείς το, να πεις ότι θες. Θα το αφήσω και αύριο. Όχι, έτσι, γιατί μία πρόταση. Έχει ωραίες παραμέτρους γενικότερα η συζητησούλα την οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε. Μέχρι και το πώς θα πρέπει το παιδί να κρατάει σωστά το μολύβι. Σωματική ναι, υγεία βέβαια. Και ευεξία. Πώς θα τα βοηθήσουμε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες σου, είναι σημαντικά σημεία αυτά. Μπορώ να το συνεχίσω αύριο το θέμα μου, να το κάνουμε part one. Part two. Πάμε λοιπόν στην ομαλή μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όσους γονείς από εσάς έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία. Χθες λοιπόν είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν από τους γονείς κυρίως, γιατί στο κομμάτι το υπόλοιπο φροντίζει τον νηπιαγωγείο γι' αυτό. Μιλήσαμε για τη συναισθηματική ωριμότητα των παιδιών αλλά και τις δεξιότητες επικοινωνίας και τις γενικές γνώσεις. Είπαμε κάποια πράγματα για τις κοινωνικές τους δεξιότητες και εκεί θα ήθελα να σας έτσι
να σας ευχηθήσω την προσοχή, γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά, πέρα από τις οδηγίες που καλούνται να ακολουθήσουν στο δημοτικό, να μπορούν πολύ εύκολα να συνεργαστούν με άλλα άτομα, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν και μια ρουτίνα συγκεκριμένη, που θα πρέπει αυτή να τους τη βάλετε στο σπίτι. Και όταν λέω ρουτίνα, εννοώ να αντιλαμβάνονται και την έννοια του χρόνου, για παράδειγμα ότι σε 5 λεπτά από τώρα θα έχεις τελειώσει το παιχνίδι σου, ή σε 5 λεπτά από τώρα είναι η ώρα που πρέπει να πάμε για ύπνο. Να προειδεάσουμε δηλαδή το παιδί για αυτό που πρόκειται Ακριβώς. να συμβεί τα επόμενα ναι. λεπτά. Mm-hmm. Ακριβώς. Yeah. Και είναι πολύ σημαντική δεξιότητα, εκτός από αυτές που προαναφέραμε και χθες, η γλωσσική και η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Κυρίως βέβαια για αυτές φροντίζει και το νηπιαγωγείο. Mm-hmm. Όμως, καλό θα είναι και εμείς στο σπίτι, έτσι λίγο, ειδικά αν στο παιδί μας αρέσει, να προσπαθούμε να παίζουμε μαζί τους παιχνίδια που περιέχουν γράμματα, παιχνίδια που περιέχουν το αρχικό τους γράμμα, το όνομα, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει το όνομά τους, το αρχικό γράμμα του όνοματός τους, παιχνίδια τέτοια. Είναι πολύ ωραίο και θα δείτε ότι στα παιδιά αρέσει, και ότι μετά από λίγο καιρό που εξασκούνται σε αυτό το πράγμα, αναγνωρίζουν και τα ίδια το όνομά τους σαν λέξη και μπορούν πολύ εύκολα να καταλάβουν πού βρίσκεται το γραμματάκι από το οποίο ξεκινάει το όνομά τους. Είναι ένα στοιχείο προαπαιτούμενο για ένα παιδί το οποίο την επόμενη χρονιά θα βρίσκεται στο δημοτικό να αναγνωρίζει έστω το αρχικό του γραμματός του, γιατί δεν ξέρω αν όλα μπορούν να καταφέρουν να γράφουν mm-hmm. το όνομά τους, αλλά έστω αυτό το βασικό. Όχι. Μέχρι το γράφει από το προνήπιο του όνομά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο προνήπιο και στο νηπιαγωγείο οι νηπιαγωγοί δίνουν βάση σε αυτό Ωραία. Το πράγμα και είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Όμως, εδώ να πούμε ότι αν ένα παιδάκι παρόλα αυτά δεν έχει mm-hmm. καταφέρει να γράφει το όνομά του, σίγουρα στο δημοτικό θα το μάθει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να ανησυχεί ένα γονέα αυτό το πράγμα. Επίσης, μπορούμε με παιγνιώδεις τρόπους να τους μάθουμε τη μέτρηση, το μέτρημα, από το 1 μέχρι το 10 ή μέχρι το 20. Και έρχονται και μετρούν μαθηματικά μετά. Ναι, να μετρούν αυγά, να μετρούν σκαλοπάτια, να μετρούν τους μαρκαδόρους που έχουν δίπλα. Τα δέντρα, τα φυτά, όταν βγαίνουμε έξω, ας πούμε, μια βόλτα. Να μετρήσουν τα παιδάκια που μπορεί να υπάρχουν στην παιδική χαρά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το κάνετε μια αγκαρία αυτό το πράγμα ή αυστηρά. Έτσι, με πιο παιδικό τρόπο. Ή να στρώσουν, ας πούμε, το τραπέζι, για παράδειγμα, και να μετρήσουν πόσα πυρούνια θα βάλω, πόσα κουτάλια, πόσα μαχαίρια, πόσα σουπλά, ενδεχομένως, ανάλογα τα άτομα που έχετε στο τραπέζι σας. Τώρα, για να καλλιεργήσουμε λοιπόν αυτές τις δεξιότητες, νομίζω ότι κάλυψα περίπου και σας είπα μερικούς τρόπους που μπορείτε να το κάνετε. Σημαντικό είναι να ξέρουν τα χρώματα, πολύ βασικό, και να ξέρουν επίσης και τα σχήματα. Δηλαδή, ένα παιδί πηγαίνοντας στο δημοτικό, καλό είναι να γνωρίζει τα σχήματα, τα βασικά. Δεν μιλάμε. Μιλάμε τώρα για το τετράγωνο, το τρίγωνο, το ορθογώνιο. Να μπορεί να τα ξεχωρίζει. Και επίσης είναι σημαντικό όταν βγαίνουμε έξω, που υπάρχουν τα σήματα κυκλοφορίας, για παράδειγμα. Μπορούμε εκεί να δώσουμε ένα ρέθιμα στο παιδί και να του πούμε τι σχήμα, ας πούμε, έχει αυτό. Τι σχήμα είναι εκείνο που βλέπει. Ή τι χρώμα είναι. Είναι και τα παιχνίδια μνήμης, είναι τα αριθμητικά παιχνίδια γενικότερα που παίζουμε. Βέβαια. Και ειδικά στο δρόμο, αξιοποιήστε τη βόλτα με το παιδί. Δηλαδή, όταν πηγαίνετε οικογενειακώς μέχρι είτε για εξόρμηση είτε μέχρι το κέντρο. Εγώ τον έχω βάλει και μετράει. Πόσα φαναριά έχουμε να περάσουμε. Ή πόσα λεωφορεία, για παράδειγμα, θα περάσουμε. Ναι. Καμιά φορά που μπορεί εγώ να μην δω stop. Μου λέει μπαμπά, stop. Κατάλαβες. Εντάξει, το παιδί έχει το νου του διαρκώς όμως. Οπότε σημαίνει ότι πραγματικά έχει ναι. εξάσκηση ναι, από ναι, τους ναι. γονείς. Και επίσης λεξούλες που ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο γράμμα ή τελειώνουν σε ένα συγκεκριμένο γράμμα, για να δούμε αν το παιδί μας έχει κατανοήσει το πώς ακούγεται το γραμματάκι αυτό το οποίο θέλουμε. Τύπου, να... πες μου ζωάκι από Α. Ναι, για παράδειγμα. Πες μου ζώα που ξεκινούν από Α. Πες μου ζώα που ξεκινούν από Π, ας πούμε. Δεν λέμε πι, λέμε, mm-hmm. γιατί μπορεί να μην το αναγνωρίσει το παιδί. Δίνουμε τον ήχο του γράμματος. Έτσι έχει συνηθίσει να ναι. το ακούει και το ίδιο. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, σε αυτή την ηλικία, η ονομασία, δηλαδή να μας πει α, β, γ. Μας ενδιαφέρει να ακούει τον ήχο που βγάζει το mm-hmm. γράμμα. Δηλαδή, λέξεις που ξεκινούν από α, όχι από α, γιατί μπορεί να μην καταλάβει ποιο είναι το α κιόλας. Αυτό θέλω να έχετε στο μυαλό σας. Μικρά πραγματάκια, όπως είπε και ο Λευθέρης και η Χριστιανά, που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και okay. παίρνουμε αφορμή και ερέθισμα για να το κάνουμε παιχνίδι και να μάθουν τα παιδιά κάτι από αυτό. Συνεχίζουμε με κάτι που είναι επίσης σημαντικό και έχει να κάνει με τη σωματική υγεία και ευεξία των παιδιών μας. Και όταν ασχολούμαστε με τη σωματική υγεία, έχει να κάνει με το να τους μάθετε καλούς τρόπους στο κομμάτι όχι μόνο του πώς να συμπεριφέρονται, αλλά και το τι τρώνε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασκήσει το παιδί σας το να τρώει υγιεινά σνακ, να μπορεί να επιλέγει πλέον στο δημοτικό, δηλαδή αν του δώσετε χρήματα να πάει στο κηλικείο,
να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε κάτι που είναι καλό διατροφικά και να ξέρει γιατί το επιλέγει, αλλά ακόμα και αν διαλέξει κάτι που δεν είναι τόσο καλό, πάλι να ξέρει γιατί το επέλεξε. Να δηλαδή να ξέρει ότι σήμερα. Να είναι μια συνειδητή επιλογή. Να ξέρει ότι σήμερα μαμά πήρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα από το κηλικείο, γιατί ξέρω ότι είναι η μέρα που με επιτρέπει να φάω κάτι που είναι λιγότερο υγιεινό. Δηλαδή να μην είναι ένα παιδί το οποίο συνεχώς θα τρώει πράγματα που δεν του κάνουν καλό, απλά γιατί μπορεί να βλέπει να τα τρώνε γύρω του. Να ρωτήσω κάτι. Μια και μιλάμε για ψυχική υγεία και ευεξία, το παιδί θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τα ωράρια που εφάρμοζε και πριν σε ό,τι έχει να κάνει με το ωράριο. Ναι, εγώ νομίζω ότι η ρουτίνα του είναι ύπνου. Πολύ. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική η ρουτίνα του ύπνου, γιατί πολλά παιδιά. Εγώ το βιώνω. Ώρες, δηλαδή. Ναι, εγώ το βιώνω και ως δασκάλα. Έχουμε παιδιά τα οποία κοιμούνται αργά. Πολύ αργά, δηλαδή 10 και 11 η ώρα, και τα βλέπεις την πρώτη ώρα στο σχολείο, δηλαδή εκεί στο 8 με 9, είναι νισταγμένα, είναι υποτονικά, χασμουριούνται. Του λες, παιδάκι μου, δεν κοιμήθηκες. Κυρία, έβλεπα αυτό. Μα. Έβλεπα αυτό. Ναι, 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 έβλεπα αυτό στην τηλεόραση με τη μαμά και τον μπαμπά. Αλλάξτε βρε τουλάχιστον καμιά δικαιολογία. Ή κοιμηθείτε νωρίτερα. Δεν πιάντα. Αχ, θα μεγαλώσετε, θα εκτιμήσετε τον ύπνο, αλλά μέχρι τότε θα έχουν περάσει τα χρόνια. Πρέπει να κοιμούνται τα παιδιά 10 με 12 ώρες ημερησίως, γιατί το σχολείο καλώς-κακώς ξεκινάει νωρίς. Η προετοιμασία τους για να πάνε στο σχολείο ξεκινάει ακόμα νωρίτερα. Οπότε πρέπει να έχουν χορτάσει ύπνο. Εννοείται ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική για τα παιδιά και καλό θα είναι να παίζετε μαζί τους παιχνίδια που έχουν κίνηση, είτε εκτός σπιτιού είτε εντός. Είτε ακόμα και να αγαπούν ένα άθλημα, να τα γράψετε σε αυτό το άθλημα το οποίο αγαπούν. Βέβαια, δεν είμαστε υπέρ των πάρα πολλών δραστηριοτήτων, να το όχι, πούμε αυτό. Όχι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά αλλά, τα πράγματα, εξ αρχής. Αλλά εννοείται ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι σίγουρα μια δραστηριότητα που κάνουν τα παιδιά. Δώστε τους ψαλίδι, πινέλα, δαχτυλομπογιές. Το ψαλίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το παιδί σας έχει τελειώσει τον νηπιαγωγείο και δεν ξέρει να χρησιμοποιεί καλά το ψαλίδι του, θα πρότεινα. Πριν από όλα τα άλλα που έχουμε πει σήμερα, να του δώσετε ψαλίδι. Πριν το φαγητό. Λεπτή κινητικότητα θα την εξασκήσουν μέχρι εκεί που δεν πάει. Εννοώ πριν το κομμάτι το γνωστικό που λέγαμε πριν, να εξασκήσετε το κομμάτι της λεπτής κινητικότητας και του πώς να κόβει πράγματα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Έρχονται παιδάκια στην πρώτη δημοτικού και μπορεί να ξέρουν τα γράμματα, μπορεί να ξέρουν να μετράνε και δεν ξέρουν να κόβουν με το ψαλίδι. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο αυτό να το βλέπεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχουμε λίγο. Μια καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει το εξελιστικό του σάφου. Ότι λίγο έχουμε στοχεύσει σε πράγματα που δεν θα έπρεπε. Mm-hmm. Εννοώ στις μικρότερες ηλικίες. Ναι. Λοιπόν, διορθώστε τα εάν δεν κρατούν το μολύβι σωστά. Και εδώ, όσον αφορά το μολύβι, θέλω να επισημάνω το εξής. Εάν ένα παιδί γράφει με το μολυβάκι του, παρόλο που μπορεί να μην κάνει την τρυποδική λαβή που λέμε εμείς, mm-hmm. αλλά αυτό δεν το εμποδίζει στο να γράψει τα γράμματα, τότε δεν χρειάζεται να το διορθώσουμε. Το πρόβλημα έγκυται σε κάποια παιδιά τα οποία ο τρόπος που κρατούν το μολύβι τα δυσκολεύει να γράψουν. Δηλαδή δεν πιέζω ένα παιδί που με το δικό του τρόπο γράφει όμως και καταλαβαίνει τι γράφει, να αλλάξει τον τρόπο που κρατάει το μολύβι, γιατί απλά δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Αφού έτσι έχει βολευτεί, το αφήνω να κρατήσει έτσι το μολύβι του. Μου θύμισε ένα συμμαθή μου στο δημοτικό, καλή του ώρα, ο οποίος έγραφε έτσι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Έγραφε όμως. Έγραφε και έκανε και πολύ ωραία γράμματα. Εγώ έχω συνηθίσει να βλέπω αριστερόχειρα να γράφει με αυτή τη λογική. Νομίζω ήταν δεξιόχειρας, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Που χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερες κινήσεις, πιο κυκλικές. Ναι, είναι διαφορετικό, γιατί οι αριστερόχειρες συνήθως κάνουν αριστερόστροφα τα γράμματα, όπως εγώ, ας πούμε, που είμαι αριστερόχειρας. Και επίσης ο αριστερόχειρας συνήθως κρατάει λίγο πιο ψηλά. Τα δάχτυλά του είναι λίγο πιο ψηλά, γιατί επειδή καλύπτει με το χέρι του αυτό που γράφει, πολλές φορές μπορεί να το σβήνει, να το ακουμπάει. Άρα σημαντικό ρολό παίζει τελικά και πώς κρατούν το μολύβι, το στυλό, ναι, γενικότερα. Είναι σημαντικό. Έχουμε την τρυποδική λαβή, το έχουμε ξαναπεί, ότι τα δάχτυλα ακουμπούν το μολύβι 1 με 3 εκατοστά ουσιαστικά από τη μύτη του μολυβιού. Αλλά επειδή σε ένα παιδί δεν μπορείς να πεις κράτα το μολύβι σου 1 με 3 εκατοστά. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε καν τι εννοείται, κυρία. Οπότε, ακριβώς. Οπότε πας και του το δείχνεις με το δικό σου τρόπο, αλλά επαναλαμβάνω. Γιατί πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε: μα δεν κρατάει το μολύβι έτσι όπως δείχνεται. Λέω: γράφει το παιδί. Καταλαβαίνουμε τα γράμματα που κάνει. Ναι, ωραία. Άρα. Να χαρά, είμαστε καλυμμένοι. Ναι, είμαστε καλυμμένοι. Να κάνουμε πώς βολεύει το ίδιο. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι όταν ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τα γράμματα που κάνει και το ίδιο δυσκολεύεται, ζορίζεται. Μπορεί να πονάει, μπορεί να κουράζει τα δάχτυλά του όπως κρατάει το μολύβι. Εκεί πρέπει να του δείξουμε έναν άλλο τρόπο να το κρατάει. Καμιά φορά
οι αριστερόχειρες, όπως είπατε, μπορεί να αντιμετωπίσουν ένα μικρό θέμα. Mm-hmm. Όχι επειδή είναι αριστερόχειρες, αλλά επειδή όπως κρατούν το μολύβι, καλύπτουν αυτό που γράφουν και μπορεί, ας πούμε, αν γράφουμε με στυλό, να σβήνεται αυτό ή να καλύπτεται. Και επειδή θέλουν να βλέπουν αυτό που γράφουν, εκείνοι συνήθως έχουν ένα διαφορετικό τρόπο γραψίματος. Και να πώς τοποθετούν το χέρι τους ή το σώμα τους γενικότερα πάνω από το γραπτό τους και το τετράδιο. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι ο αντίχειρας, ο δείκτης και το μεσαίο δάχτυλο πρέπει να μοιράζονται εξίσου πάνω στο μολύβι. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να θυμόμαστε οι γονείς, όταν παρατηρούμε δηλαδή mm-hmm. το πώς γράφει το παιδί μας. Αυτό κοίτα είναι που πρέπει όλα, να κρατάμε. Παιδί μου, έχουν νόημα. Κάθε λεπτομέρεια πρέπει να την παρατηρείς και να την παρακολουθείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εάν είμαστε λίγο κοντά στο παιδί μας και το παρατηρούμε σε συγκεκριμένα πράγματα, mm-hmm. αυτά που είπαμε, δηλαδή τα 5-6 πραγματάκια που είπαμε, δεν χρειάζεται πολλή ώρα. Λίγο παρατήρηση να κάνουμε σε αυτά τα πραγματάκια, θα δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Κάνει μια επανάληψη από όσα συνέβησαν τα προηγούμενα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το παιδί να φτάσει στο σημείο να πάει στο δημοτικό τελικά, αν τα βάλουμε κάτω. Ναι. Και στους γονείς δίνεται δυνατότητα ανατακτά χρονικά διαστήματα στο προνήπιο και στο νηπιαγωγείο, μέσα από τις εργασίες που δίνονται στα meetings με τους νηπιαγωγούς, να βλέπουν οι γονείς τι έχει δουλευτεί, πού υστερεί το παιδί, την εξέλιξή του, το διαβασμά του, τη ζωγραφική του. Βέβαια. Τα σχήματα, τα γεωμετρικά έξω, που λέγαμε, και κάνοντας έτσι μια ανακεφαλαίωση. Μπορούμε να αντιληφθούμε μέχρι και αν κρατάει καλά ένα μαρκαδόρο. Τα πάντα. Αρκεί ο γονιός να θέλει, να το επιθυμεί, να είναι πάνω από το παιδί και κάπως έτσι να του δώσει μια όθηση, ένα πουσάρισμα λίγο πριν μπει στο δημοτικό. Εύη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.